αυτήν την μεγάλη εορτή και πανήγυρη της μεταστάσεως της περιοχής του Ευρώπου. Είπαμε χτες στο κήρυγμα δύο-τρία λόγια, ακούσαμε και από την Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου μας, που μας λέει ότι αυτή η αγάπη πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους η αγάπη να γίνεται πράξη. Μαζί λοιπόν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, μαζί με την αγάπη των σεβαστών πατέρων, οι οποίοι σας αγαπάνε πολύ και σας διακονούν τόσο καιρό εδώ. Αρίστος, θα έλεγα, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για τους πατέρες. Μαζί με την αγάπη του Διακόνου, σας ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να είναι λαμπρή μέσα στο καλοκαίρι και η Υπεραγία Θεοτόκος, όποτε τη χρειαστούμε και στα καλά, κυρίως καλύτερα να τη χρειαζόμαστε καθημερινά και να τη δοξολογούμε παρά να προσπίπτουμε πάντα όταν έχουμε ανάγκη, η Υπεραγία Θεοτόκος να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους κατ' όνομα και τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας και όλους όσους ήρθατε και κατακλείσατε σήμερα το τέμενό σας αυτό και προσεύχεστε για εκείνη. Πιστέψτε με ότι υπάρχουν ναοί σήμερα την ημέρα της Υπεραγίας του τόπου που είναι άδειοι, γιατί ο κόσμος προτιμάει να κοιμηθεί παρά να πάει να εκκλησιαστεί. Όλους εσάς ο Θεός, δια του χρησμιών της Υπεραγίας Θεοτόκου, που δεν κοιμηθήκατε και που ήρθατε σήμερα να θυμίσετε τη μητέρα του, να ξέρετε ότι σας έχει γραμμένους σε δίπλο ζωής και πάντοτε εμείς θα σας μνημονεύουμε και πάντα η Υπεραγία Θεοτόκος θα είναι βοηθός και σκεπαστής σε ό,τι τη χρειαστείτε. Να είστε καλά, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Διεχόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διεχόν τον Αγίο Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ήταν να χωριστούμε, επειδή το αντίδερο θα το δώσω εγώ, δεν θα το δώσουμε μέσα στο ναό, φτάνει η ζέστη που έχετε πάρει, θα το δώσουμε έξω στην είσοδο. Έξω από τον Άρτικα, στην αυλή. Λοιπόν, ανοίξτε λίγο το διάδρομο να περάσουν και ελάτε να σας δώσω. Εμείς ευχαριστούμε τον επίσημο Παρσιμόες κύριο κύριο Βασίλειο για τη μας έκανε σήμερα να λειτουργήσει και να κηρύξει το Θεό Λόγο. Ο Θεός τον ευλογεί. Το απόγευμα, ώρα 6, θα τελειώσουμε το εσπερινό και το παράδειγμα του Παναγίου. Χρόνια πολλά.